στη Βαρβάκιο βρέθηκε νωρίς το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βλέπουμε παλιές καλές ημέρες, σχολίασε ο πρόεδρος της αγοράς, με τους καταναλωτές φυσικά να ψωνίζουν τα απαραίτητα. Καλαμάρια, χταπόδια και σουκιές! Στη Βαρβάκιο επικρατεί το αδιαχώρητο. Βλέπω ο πάγκος σας, τι γίνεται, αδειάζει σιγά σιγά. Αδειάζει γιατί έχουν πολύ καλές τιμές, πάντα. Είναι νωρίς, 10:30 και ξεπουλάτε. Μέχρι τις 3 έτσι θα είμαστε και αύριο το πρωί ανοιχτά είμαστε. Οι καταναλωτές ψωνίζουν τα απαραίτητα για το Σαρακοστιανό τραπέζι. Και γαρίδες πήραμε και καλαμάρι πήραμε. Πόσο δώσατε περίπου? 42 τόσο τις γαρίδες και το καλαμάρι. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Βλέπουμε παλιές καλές μέρες πάλι στην αγορά. Το καλάθι φαίνεται να λειτουργεί. Πραγματικά, εμείς, άμα έχουμε αυτή την κίνηση, οι τιμές ήταν όλοι και χαμηλότερες. Κάποιοι καταναλωτές, ωστόσο, παραπονιούνται για τις τιμές σε συγκεκριμένα είδη. Οι μικρές τιμές, τα ψηλά, είναι όλα τα, το 90% για κατευθυγμένα. Οι γαρίδες που βλέπετε, 11 και 80 και 12 και τα λοιπά, είναι όλα κατευθυγμένα. Οι άλλες μεγάλες, οι γαρίδες, οι καλές, οι φρέσκες έχουν 20-25. Πέρυσι πουλάμε 14 ευρώ. Αυτό πουλάμε 12 ευρώ. Να πάω το πιο φτηνό τσιπούρα να φάω. Τι να κάνω. Τσιπούρα, γιατί σας φανήκαν ακριβά τα 41. Η τσιπούρα είναι το μόνο που τρώγεται. Το πιο φτηνό. Γαρίδες καλάτες έχει ο άνθρωπος εδώ. Και άλλες κάτω 24, 11, 15. Σύμφωνα με τους ιχθυοπόλες, η τιμή της γαρίδας από το καλάθι της ιχθυαγοράς κυμαίνεται από 12 έως 14 ευρώ το κιλό, το καλαμάρι από 9 έως 12 ευρώ. Η τιμή για το μικρό θράψαλο δεν ξεπερνάει τα 6 ευρώ, ενώ η τιμή για τις σουπιές κυμαίνεται από 10 έως 13 ευρώ το κιλό. Εδώ στη Βαρβάκιο, χάρη με το βουλία των εμπόρων, έχουμε σαρακοστιανό τραπέζι με χαμηλότερες τιμές από πέρσι. Σημαντικά χαμηλότερες τιμές, έως και 20%. Και έχουμε με αυτόν τον τρόπο στείλει ένα σήμα σε όλη την αγορά στην Ελλάδα που πρέπει να κινηθεί το σαρακοστιανό τραπέζι. Αυτά είπε λοιπόν το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στην αγορά βρίσκεται από το πρωί όμως η Κατερίνα Θανασιάδη. Θα μας μεταφέρει ζωντανά την εικόνα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλημέρα σας. Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή στη Νέα Σμύρνη. Το πρωί ήμασταν στη Βαρβάκιο όπου γινόταν χαμός. Πραγματικά εικόνες που είχαμε να δούμε 3 και 4 χρόνια πριν. Πάρα πολλοί κόσμος στην κεντρική αγορά. Το ίδιο όμως και στην αγορά του καταναλωτή αλλά και στα σούπερ μάρκετ τα οποία θα μείνουν ανοιχτά σήμερα μέχρι τις 8 και θα ξανανοίξουν την Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα, από τις 8 το πρωί μέχρι και τη 1:30 το μεσημέρι. Γινόταν χαμός λοιπόν. Ο κόσμος διαμαρτύρεται για τα φρέσκα γιατί είναι πιο ακριβά. Οι τιμές πιο τσιμπημένες σε σχέση με πέρυσι. Ακούσατε άλλωστε και τους καταναλωτές. Σε εκείνα όμως που βρίσκονται μέσα στο καλάθι της ψαραγοράς υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές οι οποίες έχουν κλειδώσει. Σύμφωνα λοιπόν και με τον Υπουργό Ανάπτυξης, μπορεί κάποιος να κατέβει στην οδό Αθηνάς και να ψωνίσει ανάλογα την τσέπη του. Βέβαια, καλάθι με σαρακοστιανά έχουν και τα σούπερ μάρκετ. Εδώ βλέπετε υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία με κονσέρβες που έχουν από φασόλια, τουρσί, ελιές, αλλά έχουν λοιπόν μέσα στο σαρακοστιανό τους καλάθι τα σούπερ μάρκετ και καλαμάρια και γαρίδες και θράψαλα σε συγκεκριμένες τιμές για να μπορέσει να αγοράσει και ο καταναλωτής που δεν έχει την δυνατότητα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό Ανάπτυξης, φέτος τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Υπάρχουν 20% φθηνότερα σε σχέση με πέρυσι σε συγκεκριμένα είδη. Υπάρχουν όμως και είδη τα οποία παραμένουν ακριβά. Επειδή μιλάμε λοιπόν για την αγορά, να μιλήσουμε και για τη λαγάνα, η οποία έχει κάνει την εμφάνισή της από χθες στους περισσότερους φούρνους και στις μεγάλες αλυσίδες και στο σούπερ μάρκετ, γιατί λαγάνες πουλάει και το σούπερ μάρκετ, αλλά και στα συνοικιακά αρτοπία. Η τιμή της λαγάνας είναι από 3 ευρώ έως 3 ευρώ και 50. Στα σούπερ μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Βέβαια, δεν συγκρίνεται η λαγάνα του σούπερ μάρκετ με τη λαγάνα του αρτοπίου. Έτσι. Πέρυσι πόσο την παίρναμε τη λαγάνα, 95. Καθέρινα. Ορίστε. Πέρυσι πόσο την παίρναμε τη λαγάνα. Η λαγάνα πέρυσι ήταν από 2,80 έως 3,10. Τώρα φέτος την βρίσκεις από 3 έως 3,50. Δηλαδή έχει μάλιστα 40 λεπτά περίπου αύξηση και είναι λογικό. Αυξήθηκε η τιμή στο σισάμι, αυξήθηκε η τιμή στο αλεύρι. Όλα ανεβαίνουν προς τα πάνω. Οι καταναλωτές βέβαια να σας πω ότι ψάχνουν να βρουν ανάλογα με την τσέπη τους, κοιτάνε τιμές, προσφορές και στη λαγάνα πολλοί αγοράζουν μισή. Η λαγάνα είναι από 750 έως 800 γραμμάρια. Οι φούρνοι λοιπόν δίνουν και μισή. Αν έχει 3 ευρώ, μπορεί θα δώσεις 1 ευρώ και 50 και θα πάρεις μισή λαγάνα. Ό,τι μπορεί ο καθένας να αγοράσει και τη λαγάνα, να φέρει και κάτι στο τραπέζι του. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να ενωθούν οι οικογένειες, είναι μια χρονιά καλή αυτή, να περάσουμε όλοι καλά. Συνεχίζει την αυτοψία στην αγορά γιατί είναι πολύ σημαντικό οι ρεπόρτερ να κοιτάνε αν αυτά τα οποία λέγονται